Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε αυτή το πανηγύρι, το μεγάλο πανηγύρι της γνώσης, της χαράς και της ελπίδας. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών μαζί με το Επιστημονικό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου και σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο διοργανώνουμε στην Αθήνα αυτή τη μεγάλη βραδιά, τη βραδιά του ερευνητή, η οποία διοργανώνεται συγχρόνως σε 300 ευρωπαϊκές πόλεις. Γίνεται μια φορά το χρόνο, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Φέτος τη διοργανώνουμε εμείς εδώ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Φέτος θελήσαμε να δώσουμε μια άλλη άποψη σε αυτό το γεγονός. Όπως είπα στην αρχή, να περάσουμε τη χαρά και την ελπίδα. Τη χαρά γιατί περνάμε τη γνώση μέσα από μια άλλη προσπάθεια, δηλαδή από μια άλλη γωνιά, μέσα από τρόπους, από τρόπο πολύ επικοινωνιακό, χωρίς βεβαίως να χάσουμε καθόλου το επιστημονικό κύρος. Έτσι, τώρα ξεκινάμε με το θεατρικό δρόμενο, τη θεατρική παράσταση από την ομάδα του Fame Lab, που λέμε και σύμφωνα με το τηλεοπτικό, τη γνωστή τηλεοπτική σειρά CSI, Science, έγκλημα στο εργαστήριο. Στη συνέχεια, έχουμε ένα θεατρικό διάλογο για το βιβλίο στη βιβλιοθήκη μέσα. Πάλι, αφού τελειώσει ο διάλογος, έχουμε μία αναμέτρηση 5 πολύ γνωστών ερευνητών, επιστημόνων, σε 5 θέματα που έχουμε επιλέξει και τα οποία θα σφραγίσουν, πιστεύουμε βέβαια, το μέλλον της ανθρωπότητας. Όλα όμως αυτά τα έχετε στο πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να σας το πω. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε εδώ απόψε κοντά μας. Θέλουμε ακριβώς να περάσουμε το ρόλο του ερευνητή στην καθημερινή μας ζωή. Άλλωστε, το μήνυμα το οποίο έχουμε περάσει τόσο στο τηλεοπτικό όσο και στο ραδιοφωνικό σποτ είναι ότι ελάτε, μιλήστε, γνωρίστε τους Έλληνες ερευνητές. Το μέλλον μας περνάει από αυτό, από αυτούς και πραγματικά το πιστεύουμε. Τώρα το βράδυ θα έχουμε συνέχεια δρόμενα. Θα κλείσουμε με το αστροπάρτι με μουσική, με ένα περίεργο παγωτό, με τα μεγάλα τηλεσκόπια για να παρατηρήσουμε τον ουρανό. Και εύχομαι καλή διασκέδαση. Θα ήθελα μόνο να τονίσω ότι τα παιδιά που θα είναι σήμερα στη σκηνή και στην παράσταση το Science of CSI και το ανεξίτηλο χαρτί της γνώσης που μπορείτε να δείτε στη συνέχεια μέσα στη βιβλιοθήκη, είναι όλοι επιστήμονες, έχουν διακριθεί στην επικοινωνία της επιστήμης και αυτό το κάνουν ερασιτεχνικά. Και στην καθημερινή τη ζωή ασχολούνται με επιστημονικά θέματα. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε και αυτή την πλευρά του επιστήμονα. Ελπίζουμε να το... Χαρείτε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Εύα Παπά και εργάζομαι στο Εθνικό Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα μισά μιας πειραματικής διαδικασίας, η οποία στόχο έχει να αποδείξει ότι έχω δίκιο και πάω να κατοχυρώσω άλλη μια πατέντα στο ενεργητικό μου. Όχι να το πενευτώ, αλλά είναι η ένατη φορά που έχω σήμερα δίκιο. Αχ! Άλλη μία μέρα γεμάτη αποτελέσματα στον ανώκοσμο. Νανόκοσμος, κυρίες και κύριοι, τις προάλλες η ανιψιά μου με ρωτούσε αν νανόκοσμος είναι ένας κόσμος με νάνους.
Λάθος ερώτηση βέβαια, διότι εγώ την έβαλα αμέσως να φέρει το χαρακά της και να μετρήσουμε. Από το μέτρο στο εκατοστό και από το εκατοστό στο χιλιοστό. Ένα χιλιοστό που λέτε, ως γνωστόν, είναι χίλιες φορές μικρότερο από ένα μέτρο. Ένα νανόμετρο, γνωρίζετε πόσες φορές μικρότερο είναι ένα νανόμετρο από ένα μέτρο? 1 δισεκατομμύριο φορές. Μάλιστα, κύριοι, 1 δισεκατομμύριο φορές. Προσωπικά, δουλεύω σε αυτό το πεδίο εδώ και 5 χρόνια τώρα και μου είναι αδύνατο να το συλλάβω. Τόσο μικρό είναι. 10.000 φορές μικρότερο από το πάχος μίας ανθρώπινης τρίχας. Νανοτεχνολογία. Κάποια στιγμή θα φτάσουμε να έχουμε μικρά νανορομποτάκια τα οποία θα κατατροπώνουν τα καρκινικά κύτταρα, εντογενάστε τους. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι πηγαίνοντας σε τόσο μικρές διαστάσεις τα υλικά αποκτούν νέες, εντελώς καινούριες και απρόβλεπτες ιδιότητες. Άμα ανάργησα, με πήρε νύχτα. Μου φαίνεται πως ήρθε η ώρα να βγω από τον ανοκοσμό μου και να πάω σπίτι. Συνηθίζω να κάθομαι μέχρι αργά. Νεκρή η Εύα! Είναι τρομερό! 10 και 5. Εδώ έχει πεθάνει άνθρωπος. Θα πρέπει να κάνει ο αστυνόμος να έκανε τον κόπο να είναι εδώ στην ώρα του. Κύριε Διευθυντά, είναι ένας κύριος εδώ από την αστυνομία. Ωραία, λέει, ωραία, εμείς το καλέσαμε. Πείτε το. Περάστε! Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπρεπε να με αναγγείλετε πρώτα πριν να έρθω μέσα. Πού έχω έρθει, στις Βερσαλίες? Στις Βερσαλίες, αγαπητέ μου. Θα περιμένετε πρωτού μιλήσετε να σας απευθύνει το λόγο εις εκ των βασιλέων. Ορίστε. Δεν περίμενα να καταλάβετε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τι δεν πειράζει. Το μέβαμε λίγο. Έχουμε και deadlines που περιμένουν. Ναι, μάλλον που δεν περιμένω, αν μπορούσαμε να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία, μισό λεπτό. Δεν θα μου μάθετε εσείς πώς να κάνω τη δουλειά μου. Κύριος Μιλτιάδης Αργυρός. Αχριβώς. Οικονομικός Διευθυντής του Ινστιτούτου και Τελών Χρέη Διοικητικό Διευθυντή. Ναι, ναι, όλα αυτά, ακριβώς. Μάλιστα. Και κυρία, σας είχα πει ότι ήθελα να σας δω μόνο σας πριν από όλους τους άλλους. Ελάτε τώρα, ξέρετε, θα ήταν και ανιαρό και χρονοβόρο αν έπρεπε να της εξηγήσω όλα όσα θα λέγαμε μεταξύ μας. Εξάλλου, από χθες το βράδυ, μόνο ο Γιάντα και εγώ ήμασταν στο Ινστιτούτο. Α, και ο κύριος Λούκας, ο οποίος αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Α, και, ναι, και η Εκλυπούσα. Φυσικά. Και οι υπόλοιποι πού ήταν, κύριε Αργυρέ? Οι υπόλοιποι σε συνέδρια, αν την Ιφίλιο. Σε ένα από αυτά έπρεπε να ήμασταν και εμείς. Αλλά μείνατε πίσω για λόγους ασφαλείας. Όχι, μείναμε γιατί έχουμε deadlines. Που δεν περιμένουν. Και με ποια έχω την τιμή? Άντα ζωγράφο. Μισό λεπτάκι. Μάλιστα. Και ο κύριος που αναφέρεται ότι ήταν. Γιώργος επίσης... Δούκας, τρίτη σειρά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος ανακάλυψε το πτώμα? Εγώ, σήμερα το πρωί. Τι ώρα? 7! Πρωινή. Ο κύριος Δούκας ήταν εδώ ακόμα πιο πρωί. Απλά δεν χρησιμοποιεί το εργαστήριο του τομέα 3. Και γιατί όχι? Γιατί προτιμάει αυτό που είναι στο υπόγειο. Δεν μπορούμε, βλέπετε, να έχουμε ηλεκτρονικά μικροσκόπια σε κάθε τομέα. Γιατί όχι? Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί όχι? Γιατί κοστίζουν και το ξέρετε καλά αυτό. Κύριε αστυνόμε, πρέπει να καταλάβετε ότι εδώ είμαστε σαν μια οικογένεια. Μια πολύ έξυπνη οικογένεια. Όλοι εδώ μέσα έχουμε διδακτορικό, κάποιοι παραπάνω και από ένα. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει τις δικές μας έρευνες. Και πολύ φοβάμαι, για το χρόνο σας δηλαδή, ότι η παρουσία σας εδώ θα είναι μάλλον καθαρά τυπική. Δεν καταλαβαίνω. Τι έρευνες ξεκινήσατε? Μα εγκληματολογικές. Πώς δηλαδή εγκληματολογικές? Μέσα στις 3 ώρες
που βρέθηκε το πτώμα και ήρθα εγώ. Θα παρατηρήσετε και μόνο σας, αστυνόμε, ότι είμαστε γρήγοροι. Μισό λεπτάκι, γιατί έχω αρχίσει και εκνευρίζομαι. Μετακινήσατε το πτώμα. Καλά, δεν το ξέρετε αυτό. Αφού σας το είπα και από το τηλέφωνο. Το πτώμα έχει ήδη φύγει από το χώρο. Αλλά μην ανησυχείτε, πριν το πάρουμε για το νεκροτομείο, υπό την επίβλεψη του κυρίου Δούκα, του ρίξαμε μια ματιά. Τι εννοείτε του ρίξετε μια ματιά? Το μελετήσαμε! Ναι, και οι τρεις μας κάναμε συνδυασμένες έρευνες στον τόπο του εγκλήματος. Και έχουμε κιόλας αποτελέσματα να σας παρουσιάσουμε. Καθίστε, παρακαλώ. Από εδώ, από εδώ. Καθίστε όπου θέλετε. Σας. Τα μπουκαλάκια μόνο, ξέρετε, είναι εργαστηριακός εξοπλισμός. Α, ναι, ναι. Μην πειράξετε. Δεν είστε και σπίτι σας. Καθίστε. Φανταστείτε ότι βλέπετε μια αστυνομική σειρά. Ο επιθεωρητής ετοιμάζεται να εισβάλλει στο σπίτι των υπόπτων. Πάει να πιάσει το πόμολο. Πρώτα όμως παίρνει ένα χαρτομάντιλο. Το βγάζει, το ξεδιπλώνει και πάρα πολύ προσεκτικά ακουμπάει το πόμολο. Το γυρίζει και καταστρέφει πλήρως τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρίσκονταν σε αυτό. Τα αποτυπώματα βλέπετε. Αν δεν τα πειράξεις, μπορεί να μείνουν στη θέση τους χρόνια ολόκληρα. Αν όμως πας και τα σκουπίσεις με ένα χαρτομάντιλο, τότε πάει. Τα κατέστρεψες. Σε αντίθεση με αυτό που δείχνουν οι detective της τηλεόρασης. Φυσικά. Τα αποτυπώματα, ξέρετε, μπορεί να είναι ορατά. Μπορεί όμως να είναι και αόρατα. Και εμείς προσπαθούμε να τα ανακαλύψουμε. Σχηματίζονται από απειροελάχιστα ίχνη υδρότα ή από λιπαρές ουσίες που βγαίνουν από τις άκρες των δακτύλων και ανάλογα με το αν θα πέσουν πάνω σε μία πορώδη ή μη πορώδη επιφάνεια, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο τα ανακαλύπτουμε. Μπορείς να ρίξεις πάνω τους πούδρα ή ακτίνες λέιζερ με την ελπίδα να τα κάνεις ορατά. Αλλά ο πιο cool τρόπος για να βρεις αποτυπώματα και φυσικά ο προσωπικός μου αγαπημένος είναι να ψεκάσεις μία επιφάνεια με λουμινόλι και στη συνέχεια να ρίξεις πάνω της οι περιόδες φως. Έπειτα, για να βρεις κάποιον από τα δακτυλικά του αποτυπώματα πρέπει να τα βγάλεις φωτογραφία και να τα συγκρίνεις ψηφιακά. Επιλέγεις κάποιες περιοχές σε ένα αποτύπωμα και τα συγκρίνεις με ακριβώς τις ίδιες περιοχές σε άλλα αποτυπώματα που ξέρεις από πριν σε ποιον ανήκουν. Στην Ελλάδα, για να έχουμε ταυτοποίηση μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, χρειαζόμαστε αστυνόμε 12 πανομοιότυπες περιοχές. Κάτι το οποίο είναι αξιόπιστο. Καλό όλα αυτά. Δεν μας είπατε όμως το πιο σημαντικό. Και ποιο είναι αυτό, αστυνόμε? Μα το αν βρήκατε δακτυλικά αποτυπώματα? Φυσικά και βρήκα. Βρήκα 5 τύπους δακτυλικών αποτυπωμάτων σε όλο το χώρο. Και οι 5 ανήκουν σε εμάς εδώ που είχαμε μείνει. Συγχωρέστε την φτωχή και ταπεινή αριθμητική μου, αλλά εσείς δεν μου είπατε ότι ήσασταν μόνο 4 εδώ? Και μία η καθαρίστρια, κυρία Μέρη, 5. Και ψάξατε καλά? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έψαξα απλώς καλά. Έψαξα εξονυχιστικά. Σε κάθε επιφάνεια. Στους πάγκους. Στο πάτωμα. Στο μαχαίρι. Που βρέθηκε καρφωμένο στην πλάτη της Εύας. Μαχαίρι. Στην πλάτη του θύματος. Δυστυχώς. Και πότε σκοπεύατε να μου πείτε αυτό για το μαχαίρι? Και πότε τουλάχιστον θα μου κάνετε μια καλή περιγραφή του πώς βρήκατε το πτώμα? Ναι, ναι. Ενδεχομένως να έπρεπε να ξεκινήσω από εκεί. Το πρωί μπήκα στο εργαστήριο. Άναψα τα φώτα. Και τότε την είδα. Σοκαρίστηκα τόσο πολύ που δεν κατάλαβα καλά-καλά τι είδα. Νομίζω ότι ούρλιαξα. Ναι, ναι, ούρλιαξα σίγουρα γιατί με άκουσε ο κύριος Δούκας και έτρεξε. Ο κύριος Δούκας που ήταν στο εργαστήριο του υπογείου? Όχι βέβαια, έχει ανέβει πάνω να πάρει καφέ. Μπήκε με το φλιτζάνι στο χέρι. Ρωτήστε και την κυρία Μέρη που τον είδε. Η καθαρίστρια ήταν εδώ στις 7 η ώρα το πρωί. Και πού να ξέρω εγώ τι ώρα έρχεται? Αυτό είναι το θέμα σας. Έχετε τώρα μία καλύτερη εικόνα του τόπου του εγκλήματος. Όχι και τόσο καλή, αν δεν είχατε πειράξει και τα είχατε κάνει μαντάρα. Ή τουλάχιστον αν είχατε πάρει κάποιες φωτογραφίες. Και τώρα τι μπορεί να γίνει? Τώρα, τίποτα. Τίποτα, λέτε εσείς. Ναι. Γιατί εγώ έχω κι άλλα στοιχεία. Φανταστείτε την έκπληξή μου όταν έστρεψα το υπεριόδες φως και σε άλλες επιφάνειες στο χώρο. Τι βρήκατε? Λεκέδες αίματος. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε, αστυνόμε, ότι μέσα στο αίμα μας κυκλοφορούν πολλά πράγματα. Οξυγόνο, θρεπτικές ουσίες, ορμόνες, βιταμίνες και κάποια από αυτά είναι ανιχνεύσιμα.
Επιτρέψτε μου να σας συστήσω τη βιταμίνη Β12. Χαίρο πολύ. Και τι άλλο νομίζετε, ότι βρήκα στον τόπο του εγκλήματος. Κύριε αστυνόμε, κύριε διευθυντά, στον τόπο του εγκλήματος βρήκα κι αυτό. Ένα άδειο σακουλάκι. Έχει μέσα μία κόκκινη τρίχα, κύριε διευθυντά. Και πάλι είμαι βέβαιη, κύριε αστυνόμε, ότι γνωρίζετε ότι μία τρίχα μπορεί να πει πολλά σε έναν ειδικό. Από ποιο σημείο του σώματος προέρχεται. Τι μήκος έχουν τα μαλλιά σας. Τι λοσιόν χρησιμοποιείτε. Πόσο χρονών είστε. Είστε αρσενικός ή θηλυκός. Κύριε ζωγράφου, εσάς τι σας αποκάλυψε αυτή η τρίχα. Ότι ο ιδιοκτήτης της είναι επτάψυχος. Ορίστε. Κόκκινη τρίχα, τάψυχο. Γάτα! Γάτα στο ινστιτούτο μου! Απαγορεύονται αυστηρά οι γάτες εδώ μέσα. Θα έπρεπε να το έχετε μάθει πια, όλοι σας. Ηρεμήστε, κύριε διευθυντά. Μία τρίχα γάτας μπορεί να μεταφέρθηκε στο πουλόβερ κάποιου. Τι πουλόβερ μου λέτε τώρα, Σεπτέμβριο μήνα. Στα ρούχα του τέλος πάντων. Τι είναι αυτό. Α, το Skype από το νεκροτομείο. Σε απευθεία σύνδεση ο κύριος Λούκας. Καθίστε, παρακαλώ. Κάνατε και την νεκροψία μόνοι σας. Ασφαλώς. Καθίστε, καθίστε να σας παρουσιάσουμε τα εγκλήματα. Αν θέλετε τα μπουκαλάκια. Μάλιστα, τα μπουκαλάκια. Α, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Σας έχω νέα. Όπως ξέρετε, αμέσως μόλις βρήκαμε το πτώμα της Εύας, μέτρησα τη θερμοκρασία του σηκωτιού της για να μπορέσω να εκτιμήσω την ώρα θανάτου. Η θερμοκρασία του σώματος μειώνεται κάθε ώρα που περνάει από το θάνατο κατά 0,83 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν εδώ με τις μετρήσεις μου, αυτό που έβγαλα ήταν 30 βαθμοί Κελσίου συν πλην μισό βαθμό, σαν σφάλμα ανάγνωσης. Αυτό μας δίνει περίπου 8 ώρες από τη στιγμή του θανάτου. Άρα ο φόνος έγινε γύρω στις 11 το βράδυ. Το οποίο είναι λογικό, αν σκεφτείς ότι η Εύα το συνήθιζε να μένει μέχρι αργά. Στη συνέχεια λοιπόν αρχίζουν τα περίεργα. Για αρχή, η πληγή που προκλήθηκε από το μαχαίρι δεν είχε αιμορραγήσει. Αυτό σημαίνει ότι οι λεκέδες του αίματος στο πάτωμα δεν προήλθαν από το μαχαίρι. Προφανώς. Το τραύμα αυτό ήταν μεταθανάτιο. Κάποιος τη μαχαίρωσε αφού πέθανε και μάλιστα πολλές ώρες μετά. Άσε που η πληγή ήταν τελείως ερασιτεχνική. Το μαχαίρι τρύπησε το πλατή ραχιαίο μη. Λίγο πιο πάνω και θα έβρισκε το πνεύμονα. Λίγο πιο κεντρικά και θα έβρισκε τη σπονδυλική στήλη. Αλλά όμως δεν έβρισκε τίποτα από τα δύο. Άρα ο δολοφόνος ήταν τελείως ερασιτέχνης. Τελείως. Πώς όμως κατάφερε να τρυπήσει το μη παρά την νεκρική ακαμψία. Όπως ξέρουμε, το σώμα δεν κοκαλώνει ακαριαία μετά το θάνατο. Πρέπει να περάσουν περίπου 4 ώρες και να αρχίσουν πρώτα να κοκαλώνουν οι μικροί μύες του σώματος, όπως αυτοί που έχουμε στο πρόσωπο ή το λαιμό. Και σιγά σιγά αρχίζουν και κοκαλώνουν οι μεγαλύτεροι. Ο πλατής ραχιαίος μης, όπως λέει και το όνομά του άλλωστε, είναι ένας μεγάλος μης, πλατής. Το αίμα λοιπόν που βρήκαμε προήλθε από τραύμα στο ηνιακό οστό. Από αυτό το σημείο του κρανίου περνάει η ηνιακή αρτηρία, η οποία είναι παρακλάδι της καροτίδας προς τα πάνω. Είναι ένα από τα καλύτερα σημεία να χτυπήσει κανείς, αν θέλει να προκαλέσει κακό. Αν μάλιστα χτυπήσει γερά, τότε τα θραύσματα από τα οστά, ναι, μπορεί να καταλήξουν στον ηνιακό λοβό του εγκεφάλου, προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία. Όμως ο λεκές που βρήκαμε από το αίμα ήταν πολύ μικρός. Αυτό σημαίνει ότι το τραύμα πρέπει να ήταν περιθανάτη, να ήταν δηλαδή λίγες στιγμές πριν ή μετά το θάνατο. Αλλά σίγουρα δεν τον προκάλεσε αυτό. Αν το τραύμα αυτό ήταν η αιτία του θανάτου, τότε θα είχαμε μεγάλη αιμορραγία, θα βρίσκαμε πολύ αίμα. Αν όμως έγινε την ώρα που πέθαινε το θύμα, τότε είναι λογικό να βρούμε τόσο μικρή ποσότητα, γιατί αμέσως μετά η καρδιά σταμάτησε. Και έτσι σταμάτησε και η αιμορραγία. Και ποια ήταν λοιπόν η αιτία θανάτου, αφού δεν ήταν ούτε το μαχαίρωμα ούτε το χτύπημα. Έκανα μια απλή τοξικολογική εξέταση και η αιτία θανάτου ήταν το υδροκιάνιο. Κάτι που θα μοιραστείτε μαζί μας, ελπίζω. Η έρευνά μας, αστυνόμε! Η κοινή μας έρευνα! Μια θεωρητική μελέτη για το αν μπορούν προσμίξεις του περιτίου μαζί με νανοσωλήνες από νητρίδιο του βορείου να χρησιμεύσουν ως χημικοί αισθητήρες για υδροκιάνιο. Μάλιστα. Πότε το ξεκινήσατε αυτό? Πολύ καιρό τώρα. Και εμείς, γιατί δεν ξέρουμε τίποτα? Μα ήτανε μόνο μια θεωρητική μελέτη.
Προφανώς. Θεωρητική μελέτη. Αλλά τότε πώς βρέθηκε το δροκιάνιο μέσα στο αίμα της φίλης σας? Όχι από αυτό. Γιατί όχι? Γιατί δεν είχαμε περάσει ακόμα σε πειράματα. Ναι, αλλά είχατε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ναι. Την τεχνογνωσία. Εννοείται. Τότε γιατί δεν το κάνατε? Γιατί ήταν κάτι που το αρχίζαμε, το αφήναμε, ποτέ δεν το ολοκληρώναμε. Και γι' αυτό και δεν σας το είπαμε, κύριε Διευθυντά. Καλά. Έστω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Εκτός και αν η Εύα έκανε κάτι που δεν ξέρουμε. Θα μπορούσε να ήταν και ένα εργαστηριακό ατύχημα. Και το μαχαίρι πώς το εξηγείτε σε αυτήν την περίπτωση, κύριε Διευθυντά? Κύριε Διευθυντά, το τηλέφωνο στο γραφείο σας χτυπάει σαν τρελό. Άστο να χτυπάει. Δεν έχουμε χρόνο για τηλέφωνο. Αλήθεια, εσείς δεν μου είπατε πού ήσασταν? Εγώ δούλευα. Πότε? Τι εννοείτε πότε? Δεν διευκρίνησα το πότε. Δουλεύατε χθες το βράδυ κατά τις 11 την ώρα του εγκλήματος ή σήμερα το πρωί κατά τις 7 που βρέθηκε το πτώμα? Και τις 2 ώρες. Εγώ δουλεύω συνέχεια. Από χθες που να πάω σπίτι μου. Εδώ την έβγαλα τη νύχτα. Εδώ, στο Ινστιτούτο. Τι σας λέω τόση ώρα? Καλά, και δεν είδατε τίποτα, δεν ακούσατε τίποτα? Όχι βέβαια, το γραφείο μου είναι έναν όρθο κάτω. Έχουμε και ηχομόνωση εδώ μέσα. Να ευλογείτε την τύχη σας που δεν σας θρυνούμε και εσάς σήμερα. Εσείς μόνο ευλογείτε τη δικιά σας τύχη που με βρήκατε εδώ σήμερα. Γιατί? Θα το καταλάβετε στην παρουσίασή μου. Βέβαια, το ξέχασα και αυτό. Λάθος σας. Δεν ξέρω, να καθίσω τα μπουκαλάκια, τα μπουκαλάκια. Ναι, φυσικά. Εγώ έφτασα στον τόπο του εγκλήματος λίγο μετά τους συναδέλφους. Γύθηκα φυσικά, σε έρευνες. Ασχολήθηκα λίγο όχι με το πώς, όσο με το γιατί του θλιβερού αυτού συμβάντος. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ρίξω μία ματιά στον τόπο του εγκλήματος. Χαλίμον όμως, όλοι θυμόμαστε πόσο μεθοδική και τακτική ήταν η Εύα. Ακόμα και το βράδυ του θανάτου της, όπου δεν πρόλαβε φυσικά να καθαρίσει, τα πάντα ήταν τόσο καθαρά και τακτικά, λες και είχε περάσει ολόκληρη δημιουργία από οικιακά ρομπότ. Γι' αυτό και στη συνέχεια, στράφηκα στο μόνο άλλο πράγμα που θα μπορούσε να μας αποκαλύψει κάτι. Ναι. Στον υπολογιστή της, φυσικά. Και τώρα, κυρία αστυνόμεα, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι που αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ερευνούμε φόνο και όχι ατύχημα. Να υποθέσω το μαχαίρι στην πλάτη του θύματος δεν αρκεί. Όχι, αγαπητέ μου. Η αλλίωση των αρχείων του υπολογιστή της Εύας όμως αρκεί. Τι εννοείτε? Όπως ξέρετε, οτιδήποτε γράφουμε στον υπολογιστή μας μεταφέρεται σε μία σειρά από ψηφία 0 και 1. Πάντα με εντυπωσιάζει αυτό. Είναι σαν ένα είδος κρυπτογραφίας. Πώς είναι δυνατόν ένα κείμενο που αποτελείται από χιλιάδες λέξεις, λέξεις 24 γραμμάτων, να μετατρέπεται σε 2 μόνο ψηφία? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αν πάρουμε για παράδειγμα ένα σύστημα σαν και αυτό, βλέπουμε ότι το γράμμα α μεταφράζεται στον αριθμό 1000001. Μια λέξη 7 ψηφίων, κύριε αστυνόμε. Μπροστά σε 7 θα προσθέσουμε ένα ψηφίο ακόμα. 1 αν η λέξη είναι αναγνώσιμη, 0 αν δεν είναι. Όποτε γράφουμε κάτι στον υπολογιστή, αυτό μεταφράζεται με τη βοήθεια κάποιου κώδικα σε μια αλληλουχία από 0 και 1. Στη συνέχεια, αυτά καταγράφονται με τη βοήθεια του μαγνητισμού. Μέσα στον υπολογιστή υπάρχει μια πλακέτα, ο λεγόμενος φλός δίσκος, θα τον έχετε ακουστά, στον οποίο υπάρχουν πάρα πολλές μικροσκοπικές μαγνητισμένες περιοχές. Κάθε μία όμως από αυτές έχει διαφορετική κατεύθυνση μαγνήτησης. Μπορεί να είναι προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Και αυτή η διαφορετικότητα μεταφράζεται σε 0 ή 1. Μάλιστα. Όταν εμείς πατήσουμε delete, αυτό που σβήνει είναι η αρχή ενός αρχείου. Και μάλλον πιο σωστά είναι η διεύθυνση στο σκληρό δίσκο του που βρίσκεται αυτή η αρχή. Ο υπολογιστής δεν ξέρει πού να ψάξει για να βρει αυτά τα 0 και 1. Αυτό όμως δεν πάβουν να υπάρχουν. Και είναι δυνατόν με ένα κατάλληλο πρόγραμμα να ανακτηθούν. Εκτός βέβαια αν κάποιος πάει και γράψει ένα καινούριο αρχείο στη θέση όπου ήταν γραμμένο το προηγούμενο. Και τότε ναι, υπάρχει μια μικρή λανθάνουσα μαγνήτης, είναι σαν να ψάχνεις ψηλό στα άχυρα. Πολύ δύσκολο να βρεθούν. Ή αν κάποιος πάει και κάνει format, τότε πάει. Χάθηκαν όλα. Ως και το τελευταίο bit. Μη μου πείτε μόνο ότι κάτι τέτοιο έγινε και στην περίπτωσή μας. Α, όχι, μη φοβάσαστε. Με ένα πρόγραμμα δικής μου έμπνευσης επανέκτησα τα σβησμένα αρχεία της Εύας. Και τι νομίζετε ότι ανακάλυψα? Μη μας κρατάτε και σ' αγωνία. Βρήκα αρχεία, στα οποία η Εύα περιέγραφε λεπτομερή πειράματα, πάνω σε νανοσωλήνες από νητρίδιο του βορείου. Βρήκα λεπτομερείς σημειώσεις πάνω στην κατάλληλη πρόσμιξή τους με πυρίτιο. Βρήκα τεράστιες παραγγελίες για αμμονία. Αμμονία η οποία χρησιμεύει τόσο για την παρασκευή νητριδίων του βορείου,
όσο και για την Παρασκευή Υδροκιανίου. Αυτό είναι αδύνατον! Αλήθεια? Γιατί? Γιατί οι έρευνές μας ήταν σε θεωρητικό επίπεδο. Θεωρητικό! Βρήκα ακόμα και αρχαιόλογα προτινόμενα πειράματα. Πειράματα για την ανίχνευση υδροκιανίου στην ατμόσφαιρα, αλλά και πειράματα για ανίχνευση υδροκιανίου στον άνθρωπο. Και αυτό το αρχείο είχε υπογραφές, Άντα. Υπογραφές από σένα και από την Εύα. Εσείς τα προτείνετε αυτά τα πειράματα. Εγώ δεν πρότεινα ποτέ μου τίποτα τέτοιο. Η νεκροψία μάλλον άλλο έδειξε. Ας δεχτούμε ότι αυτά που λέτε είναι αλήθεια. Και η υπογραφή της Εύα στο έγγραφο. Κάλλιστα αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ατύχημα, ένα εργαστηριακό ατύχημα. Εκτός βέβαια ότι υπάρχει και ένα μαχαίρι. Μα δεν πέθανε από το μαχαίρι, κύριε αστυνόμε, από το υδροκιάνιο πέθανε. Και το κάταγμα στον Αφιένα, στον Ινιακό Οστό. Ναι. Α, πέραστε. Με συγχωρείτε, εγώ έχω τελειώσει. Αν δεν με χρειάζεται κάτι άλλο. Α, όχι, όχι, μπορείτε να φύγετε. Εξόλου και εμείς τελειώσαμε. Για μισό λεπτό, κυρία μου. Μη φεύγετε. Τι εννοείτε ότι τελειώσαμε? Α, τελειώσαμε τις παρουσιάσεις μας. Παρακαλούμε! Ορίστε! Για τον πολύτιμο χρόνο που σας εξοικονομήσαμε, λέω. Παρακαλούμε. Ναι, τώρα πρέπει να κάνετε κάτι κι εσείς. Δεν ας δίνουμε μασμένη τροφή όλη μέρα. Τι μου λέτε? Ας σας παρακαλώ, αστυνόμε. Μόνο ανάλυση DNA που δεν σας δώσαμε έτοιμη στο χέρι. Μην ανησυχείτε. Αυτό το κάνω εγώ. Αν είναι δυνατόν, τι συμπεριφορά είναι αυτή? Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, ο χώρος του εγκλήματος ήταν κέντρο διερχομένων. Μην μπλεχτούμε λοιπόν με άσχετα DNA. Κύριε αστυνόμε, κύριε αστυνόμε, κάνετε λίγο σαν αστείος. Σαν να μην ξέρετε τι είναι το DNA. Φυσικά και ξέρω τι είναι το DNA. Αλήθεια. Τότε θα γνωρίζετε ότι ένα τεστ DNA χρειάζεται κάπου. 10 με 15 μέρες. 10 με 15 μέρες για να γίνει. Η βραδιά του ερευνητή είναι μόνο απόψε. Δεν προλαβαίνουμε. Το μόριο του DNA είναι ένα μόριο με το πανεύκολο όνομα δεσοξυριβοζονουκλεϊκό οξύ. The only legitimate a structure today is the molecular structure of desoxyribonucleic acid. Δεσοξυριβοζονουκλεϊκό οξύ. Περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες γενετικές, ώστε ένας οργανισμός να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει. Οι πληροφορίες αυτές μέσα από το μόριο περνάνε από τους γονείς στα παιδιά διαμέσου της αναπαραγωγής. Το μόριο του DNA βρίσκεται σε όλα σχεδόν τα κύτταρα ενός ζωντανού οργανισμού. Στα περισσότερα. Και τι να είναι αυτό? Ξέρετε, στην πλειονότητά τους, τα κύτταρα αυτά, στο κέντρο τους έχουν τα μόρια, στον πυρήνα. Το μόριο του DNA μοιάζει με μια σκάλα, μια ελικοειδή σκάλα. Τα μόρια του DNA είναι πολύ μακριά. Φανταστείτε ότι μέσα σε ένα κύτταρο μπορούν να φτάσουν και σε μήκος μέχρι και τα 2 μέτρα. Και για να χωρέσουν, διπλώνουν και ξαναδιπλώνουν και φτιάχνουν τα χρωμοσώματα. Για παράδειγμα, το DNA του ελέφαντα περιέχει τις εξής πληροφορίες. Μεγάλη μύτη, τη λεγόμενη και προβοσκίδα. Μεγάλα αυτιά. Γκρίζο δέρμα, 4 πόδια. Και έτσι, η μαμά και ο μπαμπάς ελέφαντας θα κάνουν ελεφαντάκι και όχι ένα γατάκι ή ανθρωπάκι. Βέβαια, δεν είναι όλοι οι ελέφαντες οι ίδιοι μεταξύ τους, όπως και εμείς. Δεν είμαστε οι ίδιοι μεταξύ μας, αν και έχουμε κατά 99% το ίδιο DNA. Ακόμα και 2 αδέλφια. Έχουν διαφορετικό DNA. Εκτός φυσικά, αν είναι δίδυμα. Μονοζυγωτικά δίδυμα. Πώς γίνεται όμως μια εξέταση DNA? Όπως και με τα δακτυλικά αποτυπώματα που αναφέρετε λίγο νωρίτερα, αν βρεθεί το DNA σου στον τόπο του εγκλήματος, τότε βεβαιώνεται η παρουσία σου εκεί, όχι όμως και η ενοχή σου. Και γι' αυτό το λόγο, κυρία μου, και να ξεκινήσουμε από εσάς, ελπίζω μην έχετε κανένα πρόβλημα να μου δώσετε δείγμα DNA. Τι θέλετε δηλαδή να κάνω? Στην περίπτωσή σας, να κάνετε μόνο ένα. Είμαστε καλά. Μα είπαμε ότι το DNA βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα. Ας δούμε λοιπόν τα κύτταρα στο στόμα σας. Α! Α! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου.
σειρά σας. Ό,τι περιμένετε από μένα να σας κάνω... Α! Α! Δεν μου λέτε αστυνόμε, πάτε καλά! Μα ειδική τριχολόγος είστε, θα πρέπει να ξέρετε ότι στη βάση της τρίχας υπάρχει αρκετό υλικό για μια εξέταση DNA. Εσάς περιμέναμε να μας το πείτε! Κυρίθητα. Ορίστε, το DNA μου. Σε καλή μεριά. Λοιπόν, έχω κάνει δειγματοληψία. Δεν σας χρειάζομαι κάτι άλλο. Προς το παρόν, είστε ελεύθεροι να φύγετε. Επιτέλους, γιατί έχουμε και δουλειές. Και deadlines. Έχουμε και σπίτια, ξέρετε. Αχ. Λοιπόν, δεν έχει μείνει κάτι άλλο για μένα εδώ. Στο εργαστήριό μου για ανάλυση. Στο εργαστήριό μου τώρα. Στιγμή να κάνουμε έρευνα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα ρούχα της ερευνήτριας που μου έφερε από το νευροτομείο. Λοιπόν, μάλιστα. Αν είμαι τυχερός, αυτό εδώ είναι μία τρίχα. Για να δούμε, τι βρήκαμε. Λοιπόν, με μεγέθη 600 φορές, η εικόνα είναι αυτή. Είναι άραγε μια ανθρώπινη τρίχα όμως. Για να το βρω αυτό πρέπει να κάνω σύγκριση. Θα κάνουμε παρόμοια πράγματα και για να δούμε. Λοιπόν, τρίχα από γάτα, ύφασμα, ναι, είναι μια ανθρώπινη τρίχα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα όμως αν αυτή η τρίχα είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει. Κοιτάξτε, ο διευθυντής είχε δίκιο. Για να γίνει κανονικά μια ανάλυση DNA χρειάζεται 10 με 15 μέρες. Και εμείς έχουμε στη διάθεσή μας... 10 λεπτάκια. Άρα θα πρέπει να κάνω πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, κάνω τη δειγματοληψία. Την έχω ήδη κάνει. Στη συνέχεια, απομονώνω, ποσοτικοποιώ, διαχωρίζω και πρέπει μετά να κάνω ηλεκτροφόρηση για να ξεχωρίσω την κλίμακα των αλληλόμορφων γονιδίων για να μπορέσω να κατασκευάσω το γενετικό προφίλ. Εντάξει, όλο αυτό μου πήρε 10 δευτερόλεπτα. Κανονικά θα έπρεπε να το έκανα σε 10 μέρες. Αλλά βιαζόμαστε. Λοιπόν, έχουμε 2 μέτρα λοιπόν DNA. Θα χρειαζόμαστε όλα? Όχι. Χρειαζόμαστε μόνο 10 με 13 συγκεκριμένες περιοχές. Σκεφτείτε από αυτή την κορδέλα μερικά κομματάκια. Έχουμε πάρει λοιπόν όλα τα απαραίτητα σημεία.
Παίρνουμε λοιπόν τις συγκεκριμένες περιοχές του DNA. Τη διαχωρίζουμε και αυτή τη φορά ανάλογα με το μάκρος, χρησιμοποιώντας τα χημικά μας σαλίδια που λέγονται ένζυμα. Η διαδικασία της ηλεκτροφόρησης μοιάζει με αγώνα κολύμβησης. Τα μικρότερα μόρια του DNA πηγαίνουν πιο γρήγορα καθώς τα σπρώχνουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα μεγαλύτερα, επειδή είναι μεγαλύτερα και βαρύτερα, μένουν πιο πίσω. Έτσι λοιπόν, έχουμε το διαχωρισμό και σιγά σιγά φτιάχνουμε αυτή την αναλογία σχημάτων που το ονομάζουμε γενετικά προφίλ. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε αυτά τα ωραία σχήματα, τα γενετικά προφίλ. Τώρα, αν δύο γενετικά προφίλ είναι μεταξύ τους ίδια, τότε ανήκουν στο ίδιο άτομο. Στην περίπτωση τώρα που μας ενδιαφέρει, έχουμε από τα δείγματα που συνέλεξα προηγουμένως κάποιο που να ταιριάζει με το DNA που βρέθηκε στην τρίχα. Πράγματι υπάρχει. Έχουμε βρει ένα τέρι. Αυτό ήταν. Α, κύριε αστυνόμε, δεν σας πρέπει να πείσω τόσο σύντομα. Βρήκατε κάτι ενδιαφέρον? Πού είναι οι υπόλοιποι, κύριε? Οι άλλοι, ο κύριος Δούκας πρέπει να λείπει ακόμα. Η Άντα θα είναι στο γραφείο της. Αν την περιμένετε εδώ, φαντάζομαι θα περάσει κάποια στιγμή. Κυρία Καρά, σας παρακαλώ πολύ, πηγαίνετε να φέρετε την κυρία ζωγράφου. Να το κάνω. Θα ενδιαφερόταν και αυτή να μάθει, αν βρήκατε κάτι καινούριο. Καλύτερα που έγινε έτσι, γιατί ήθελα και να της μιλήσω και της ίδιας. Να την ανακρίνετε? Να της μιλήσω, είπα, και εσείς βγάλετε κατευθείαν την κίτρινη λάμπα. Βιαστήκατε πολύ να πατήσετε. Κύριε Διευθυντή, αγία σας, να μην είναι τρομερό, είναι νεκρή. Και είναι νεκρή. Η κυρία ζωγράφου στο γραφείο της δεν κουνιέται, δεν μιλάει, δεν κάνει τίποτα. Είναι νεκρή, καταλαβαίνετε, είναι νεκρή. Δεν πιστεύω. Μισό λεπτάκι, πού νομίζετε ότι πηγαίνετε? Η Άντα, πρέπει να. Μην ανησυχείτε. Πρέπει να της δώσουμε πρώτες βοήθειες. Θα το κάνουμε εμείς. Β23 τώρα. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι! Μα μέχρι να έρθουν οι δικοί σας άνθρωποι, ίσως να μην την προλάβουν. Είναι ήδη στον όροφο. Καθίστε στις θέσεις σας. Βρίσκεται ανάμεσά μας. Τι εννοείται βρίσκεται ανάμεσά μας? Τι βρίσκεται ανάμεσά μας? Μα προφανώς ο δολοφόνος. Όταν λέτε ανάμεσά μας, εννοείται ανάμεσα σε εμάς τους τρεις. Α, με συμπεριλαμβάνετε και εμένα? Εσείς το είπατε. Κύριε Καρά, σε αντίθεση με εσάς, εγώ μιλάω σοβαρά. Έχετε τρεις γάτες στο διαμέρισμά σας, σωστά? Τι σχέση έχουν οι γάτες μου? Καμία. Αλλά πείτε μου, τι χρώμα έχουν? Μία μαύρη, μία άσπρη και η κεραμιδή. Μάλιστα. Ξέρετε, κυρία Καρά, βρέθηκε μια κόκκινη τρίχα γάτας δίπλα στην πληγή που έκανε το μαχαίρι στην πλάτη του θύματος. Έχετε κάτι να μας πείτε γι' αυτό? Ξέρετε, εγώ τακτοποιώ εδώ μέσα. Θα έπεσε και μια γατότριχα στο πάτωμα. Και όταν θα έπεσε η κυρία Εύα, θα κόλλησε πάνω της. Άρα είδατε την κυρία Παπά στο πάτωμα? Αυτό έλειπε να μην την είδα. Όταν άκουσα τις τριγκιές της κυρίας καθηγήτριας, έτρεξα, κουτουλήθηκα και με τον κύριο Δούκα μπήκα μέσα και την είδα. Ξέρετε, δεν πλησίασα βέβαια. Α, δεν πλησιάσατε? Καθόλου, μισό τα αίματα. Άρα πλησιάσατε αρκετά κοντά για να δείτε ότι υπήρχαν αίματα. Μα για μια στιγμή, όταν πήγαμε εμείς το πρωί δεν υπήρχαν αίματα. Αργότερα τα ανακάλυψε η Άντα με το περιόδες φως. Σωστά, σωστά, αλλά ας μην ασχοληθούμε άλλο. Μα μπορεί να είναι σημαντικό αυτό. Θα έπρεπε να. Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο. Γράψτε το σημαντικό. Όχι, υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Πιο σημαντικό από αυτό? Βεβαίως. Για παράδειγμα, το DNA σας που βρέθηκε πάνω στα ρούχα της νεκρής ερευνήτριας. Σοβαρά? Βρέθηκε DNA μου στα ρούχα της Εύας? Τη στιγμή που εγώ βοήθησα να τη μεταφέρουμε στο νεκροτομείο? Αυτό είναι πιο σοβαρό. Όντως. Μπράβο σας. Ευχαριστώ. Επίσης σοβαρό είναι, και είχατε δίκιο σε αυτό, ότι κάποιος πείραξε τον υπολογιστή της. Φυσικά. Ξέρετε όμως, το αρχείο με τις υπογραφές ήταν πλαστό. Και επίσης,
βρήκαμε ότι είχε διαγραφεί αλληλογραφία της με ένα Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας στο εξωτερικό. Αλήθεια. Και αυτό το αρχείο το ανακτήσατε? Φυσικά. Και τι έγραφε? Δεν είναι αυτή η ερώτηση όμως, κύριε Αργυρέ. Άλλες είναι οι ερωτήσεις. Και όμως νομίζω ήταν καλή ερώτηση. Ναι, ναι. Αλλά καλύτερη είναι ποιος πείραξε τον υπολογιστή. Ποιος έκρυβε πράγματα που δεν ήθελε να μοιραστεί μαζί μας. Ποιος ήξερε μυστικά. Ποιος καθάρισε τα αίματα. Ποιος κάρφωσε το μαχαίρι. Ποιος σκότωσε την Εύα. Ή την κυρία Ζωγράφου. Για μια στιγμή, Πώς ξέρετε ότι και η Άντα δολοφονήθηκε? Αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Αυτό που ξέρω όμως και πολύ καλά μάλιστα, είναι ότι πάνω στο μαχαίρι που υπήρχε ένα αποτύπωμα, ταυτοποιήθηκε με το δικό σας, κυρία Καρά. Τι μου λέτε? Θέλετε να μας πείτε κάτι παραπάνω για αυτό το μαχαίρι ή για τους νανοσωλήνες από νιτρίδιο του βορείου? Καλά, αυτό είναι γελίο, αστυνόμε. Καθαρίστρια είναι. Τι περιμένετε να σας πει? Ως καθαρίστρια την προσλάβατε εσείς. Ο Οργανισμός Νανοτεχνολογίας Νάνο όμως την προσέλαβε αφού βεβαιώθηκε ότι έχει θείο μεταπτυχιακά και σχετικό διδακτορικό. Έτσι δεν είναι, Δόκτωρ Καρά? Τι εννοείτε? Νανοσωλήνες. Είναι μικρά κυλινδράκια, τόσο δούλη και σουλινίσκι στο γυμνό μάτι. Όχι βέβαια, με γυμνό μάτι μοιάζουν με σκόνη. Το μοντέλο μας είναι κάπως έτσι. Και με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η καλύτερη δυνατή εικόνα που μπορούμε να πάρουμε είναι αυτή. Καλά, τρελαθήκατε και οι δύο. Έστω ότι η κυρία Μέρη κάνει βιομηχανική κατασκοπία. Αλλά γι' αυτό θα μιλάμε τώρα, τη στιγμή που... Κύριε Γυρέ, δεν σας ρώτησα. Καθίστε κάτω. Δόκτωρ Καρά, παρακαλώ συνεχίστε. Συνήθως οι νανοσωλήνες είναι φτιαγμένοι από άτομα άνθρακα. Οι έρευνες της Εύας όμως αφορούσαν νανοσωλήνες από νιτρίδιο του βορείου. Γιατί όμως νιτρίδιο του βορείου και όχι άνθρακα? Μα γιατί έχουν πολύ διαφορετικές ιδιότητες. Ενώ οι νανοσωλήνες ατόμων άνθρακα είναι καλή αγωγή του ηλεκτρισμού, οι άλλοι είναι μονωτές με πολύ μεγαλύτερη χημική και θερμική σταθερότητα. Εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλαμε αυτοί οι νανοσωλήνες να ανοιχνεύουν μόρια υδροκιανίου. Να αλληλεπιδρούν δηλαδή με κάποιον τρόπο οι ουδέτεροι νανοσωλήνες με το υδροκιάνιο. Ας το εξηγήσουμε αυτό με ένα παράδειγμα. Μονωτής, τι σημαίνει? Ένα υλικό που τα εξωτερικά του ηλεκτρόνια δεν κινούνται. Σωστά. Ας υποθέσουμε τώρα ότι το υλικό μας, το νιτρίδιο του βορείου δηλαδή, είναι η πλατεία ενός θεάτρου, το οποίο είναι γεμάτο, πουθενά να κάτσεις. Οι θεατές είναι τα ηλεκτρόνια. Αν η σειρά των καθισμάτων είναι γεμάτη, τότε οι θεατές δεν μπορούν να αλλάξουν θέση σε αυτή τη σειρά. Άρα τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται, έχουμε λοιπόν μονωτή. Εμείς τώρα θέλουμε να κάνουμε αυτό το μονωτή να είναι, ρε παιδάκι μου, λίγο πιο αγώγιμος, να κολλήσει επάνω του το υδροκιάνιο. Αν βγάλουμε μία καρέκλα από την άκρη της σειράς και βάλουμε ένα διθέσιο καναπέ, τι θα γίνει? Οι θεατές μπορούν να αλλάξουν θέση σε αυτή τη σειρά. Κίνηση θεατών, ίσον κίνηση ηλεκτρονίων, ίσον ρεύμα. Αυτό ακριβώς θα συμβεί αν προσθέσουμε λίγο πυρίτιο στον ανοσολήνα μας. Το άτομο του πυρητίου είναι ο καναπές. Και με αυτόν τον τρόπο το υδροκιάνιο έλκεται από τον ανοσολήνα. Εξαιρετική παρουσίαση, Δόκτωρ Καρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κατά τη γνώμη σας, τα πειράματα που έκανε η κυρία Παπά θα μπορούσαν να είναι θανατηφόρα? Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν ήμουν στο εργαστήριό της άλλωστε. Α, και πώς είχα μια διαφορετική εντύπωση. Θυμάστε μήπως τα λόγια του διευθυντή, του κύριου Αργυρού? Δεν είμαι σίγουρη αν τα έχω ακούσει. Ναι, καλά. Ξέρετε, είχε πει συγκεκριμένα ότι ακόμα και τη νύχτα του θανάτου της, το εργαστήριο της κυρίας Παπά ήταν καθαρό, λες και είχε περάσει ολόκληρη δημιουργία από οικιακά ρομπότ. Δεν ήταν λοιπόν οικιακά ρομπότ. Εσείς ήσασταν, Δόκτωρ Καρά. Είχα κάθε συμφέρον να βοηθήσω την Εύα να κρατήσει την έρευνά της μυστική. Έστω και μετά θάνατον. Η ίδια ποτέ της δεν ισχυρίστηκε ότι είχε ερευνήσει κάτι σχετικό. Θα μπορούσα λοιπόν να δώσω στον εργοδότη μου τη φόρμουλα χωρίς κανένας να έχει καταλάβει τίποτα. Βλέπετε όμως παρασύρθηκα.
Όταν μπήκα μέσα στο εργαστήριο, άρχισα να καθαρίζω τα πάντα. Τους πάγκους, το πάτωμα, τα αντιδραστήρια, τους καταλύτες, μέχρι και το αίμα. Κάποια στιγμή έπεσε ένα μαχαίρι από το πάγκο στο πάτωμα και καθώς κύβω να το πιάσω, διαπιστώνω ότι το πάτωμα είναι πεντακάθαρο, ούτε σταγόνα αίματος δεν υπήρχε. Καταλαβαίνετε την ταραχή μου. Είχα θυμώσει τόσο πολύ που είχα πειράξει το πτώμα, δεν είχα φορέσει γάντια θόλωσα. Πήρα το μαχαίρι και το έμπηξα στην πλάτη της Εύας, ώστε να υπάρχει λίγο αίμα. Το ξέρω ότι είναι ηλίθιο, αλλά. Λίγο ηλίθιο. Καλά, άμα τώρα σε συλλάβει ο αστυνόμος, τι θα κάνεις? Θα μας χυμίξει με Καλάσνικοφ? Δεν έχω κάνει εγώ το φόνο όμως. Κι όμως, Δόκτωρ Καρά, το κίνητρό σας θα ήταν αρκετά δυνατό. Εκτός αν βρούμε ένα κίνητρο ακόμα ισχυρότερο. Έτσι δεν είναι, κύριε Αργυρέ? Θεωρητικά ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι σας καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω όμως εγώ. Η κυρία Παπά κάνει έρευνες σε ένα πεδίο εξαιρετικά πρωτοποριακό και κερδοφόρο. Τις κάνει όμως κρυφά. Κάποια στιγμή το ανακαλύπτετε και δεν σας αρέσει. Μπαίνετε κρυφά στον υπολογιστή της και βρίσκεται ότι αλληλογραφεί με ένα Ινστιτούτο στο εξωτερικό και ετοιμάζεται να μουσχοπουλήσει εκεί την έρευνά της. Φεύγει και παίρνει μαζί της και τις πατέντες και τη δουλειά της. Τι κάνετε εσείς? Μένετε παραπάνω στο Ινστιτούτο. Το κάνετε άλλωστε σχεδόν κάθε βράδυ, τόσα deadlines έχετε. Το ίδιο και εκείνη. Την παραμονεύετε και κάποια στιγμή που είστε μόνοι σας, τη δηλητηριάζετε με υδροκιάνιο. Είσαι τρελός. Εγώ ο ίδιος σας κάλεσα εδώ. Δεν σας είπα ότι ήμουν εδώ το βράδυ του φόνου της. Αν ήμουν εγώ ένοχος, γιατί να μην το κρύψω αυτό? Εξάλλου το χτύπημα στο κεφάλι της. Πείτε μου, κύριε αστυνόμε, τόση πείρα θα έχετε από ανθρώπους, από υποθέσεις. Σας μοιάζω εγώ για άνθρωπος που μπορώ να επιτεθώ έτσι σε κάποιον? Και δεν της επιτεθήκατε. Το πιο πιθανό είναι να ρίξατε υδροκιάνιο στον καφέ της. Φίλτρου, να υποθέσω, με άρωμα αμύγδαλο να καλύψετε τη γεύση από το υδροκιάνιο. Πίνει τον καφέ της, εσείς φεύγετε και κλειδαμπαρώνεστε στο γραφείο της. Μετά από 10, το πολύ 15 λεπτά, η κυρία Παπά ζαλίζεται και σωριάζεται και καθώς πέφτει, χτυπάει το κεφάλι της στο σημείο που νωρίτερα είχα βρει λεκέδες από αίμα. Κάποια στιγμή μπαίνεται στον υπολογιστή της και φυτεύεται ένα αρχείο που μιλάει για και καλά ανίχνευση υδροκιανίου στο ανθρώπινο σώμα. Το άλλο θύσεις. Αλλά το τελευταίο πράγμα που περιμένατε ήταν την επόμενη μέρα το πρωί να υπάρχει ένα μαχαίρι στην πλάτη του θύματος. Δεν είχατε πλέον κάλυψη, δεν ήταν ένα εργαστηριακό ατύχημα. Και δεν φτάνει αυτό. Στις ερωτήσεις μας νωρίτερα μαθαίνετε ότι και η κυρία Ζωγράφου γνώριζε για αυτές τις έρευνες. Με τη θλιβερότατη συνέπεια που είχαμε πριν από λίγο. Τι χοντροειδείς εικασίες. Με αυτά θα χαραμίζετε την ώρα μας. Παραδεχτείτε το, κύριε. Δεν έχετε βρει καμία απόδειξη και απλά λέτε ό,τι σας κατέβει, μήπως και βγει κάτι από αυτά που δεν βγάζετε εσείς. Είναι αλήθεια. Δεν έχουμε αποδείξεις για τον φόνο της κυρίας Παπά. Κανένα δικαστήριο δεν θα κάνει αποδεκτά τα στοιχεία που τα πείραξαν διάφοροι άσχετοι πριν από τη δικιά μας έρευνα. Κάθε εξέταση στοιχείων χάνει την νομιμότητά της αν δεν έχει γίνει με συγκεκριμένη διαδικασία. Όμως, αν στην περίπτωση της κυρίας Παπά είχατε χρόνο να το σχεδιάσατε, στην περίπτωση της κυρίας Ζωγράφου τα πράγματα έγιναν διαφορετικά, πανικόβλητα. Κύριε Διευθυντά, ήσασταν έξυπνος, πολύ έξυπνος, δύο διδακτορικά έξυπνος. Ίσως πρέπει να δείτε και την ταινία που θα είναι σε 9 η ώρα αργότερα, που μιλάει για το διδακτορικό. Όμως αυτό ήταν και το λάθος σας. Ξέρετε, η κυρία Ζωγράφου ήταν η βασική μας ύποπτος και είχα ζητήσει να την παρακολουθούν διακριτικά. Πριν από λίγο, με ενημέρωσαν ότι δεν είχε συναντήσει κανέναν στο ενδιάμεσο, εκτός από έναν. Εσάς, που την επισκεφτήκατε στο γραφείο της. Οι σωστές εγκληματολογικές έρευνες αυτή τη φορά, νομότιμα
και λεπτομερώς θα μας αποδείξουν τον τρόπο που τη δολοφονήσατε. Ώστε με είδαν στο γραφείο της ακριβώς. Και τώρα είναι... Είναι εκεί. Μήπως έχετε κάτι ακόμα να προσθέσετε? Ομολογώ ότι χτίσατε μια καλή υπόθεση. Και δεν το περίμενα αυτό από εσάς. Υποθέτω ότι τώρα θα θέλατε να πέρασετε στο άλλο στάδιο, να απαγγείλετε κατηγορίες. Προτιμούσα να μην φτάνουμε σε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ τώρα άμεσα να συμμεταπίσω. Πράγματι. Φόνος πρώτου βαθμού. Βιομηχανική κατασκοπία. Ακολουθήστε με. Μυστήριο. Η επιστήμη αποκαλύπτει τα μυστήρια που κρύβονται στον κόσμο μας. Όχι βέβαια μόνο τα αστυνομικά. Μιλάμε για τα μυστήρια που βρίσκονται στις καρδιές των αστεριών, στο κέντρο των ατόμων, στα βάθη της θάλασσας, στα πέρατα του κόσμου. Πάντα θα υπάρχει ένα μυστήριο που θα προκαλεί για έρευνα. Ίσως αύριο. Ίσως του χρόνου. Ίσως κάποιον από εσάς. Ποιος ξέρει. Καληνύχτα. Κώστα,